Η κατασκηνωτική περίοδος είναι πρώτων πυλών και για το λόγο αυτό θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις από τη Δημοτική Αρχή της Αλεξανδρούπολης για τη στελέχωση των δημοτικών κατασκηνώσεων Μάκρης, αλλά και για όλες τις ειδικότητες προσωπικού που θα χρειαστούν για τη σωστή λειτουργία της κατασκήνωσης. Ανοίξαν και φέτος για 22 θέσεις για πλήρωση θέσεων για την κατασκήνωση, όπως στελεχών, ομαδαρχών και εργατών. Στα στελέχη έχουμε τον συντονιστή που είναι και ο αρχηγός, έχουμε τους επιμελητές, έχουμε ειδικούς συνεργάτες ψυχαγωγίας για τα παιδιά, έχουμε γυμναστές, έχουμε βάλει και φέτος και μία θέση ναυαγοσώστη, έχουμε αποθηκάριο, έχουμε διαχειριστή, βοηθό διαχειριστή, γιατρό και νοσοκόμο. Οι ομαδάρχες είναι 14 άτομα, είναι όλοι αυτοί είναι 18 και άνω και μετά πάμε στους εργάτες, είναι μέσα δύο μάγειροι. Είναι εργάτες, εργάτριες, ένας ειδικός τεχνίτης εκεί, ένας οδηγός, ένας φύλακας. Αυτές είναι οι θέσεις, σύνολο 47 θέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει ηλικιακά να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος, ενώ δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 65 έτη. Η διάρκεια εργασίας τους θα είναι δίμηνη με ημερομηνία έναρξης στις 6 Ιουλίου και λήξη τις 3 του Σεπτέμβρη. Αρχίζουμε από τα παιδιά μπαίνουν μέσα στις 9 το μηνός. Τρεις μέρες πιο μπροστά υποχρεούνται να μπουν μέσα όλοι για προετοιμασία και λίγη κατασκήνωση στις 31, αλλά για τους εργάτες και τους λοιπούς λίγη στις 3 του Σεπτέμβρη. Ουσιαστικά δηλαδή από τις 6 έως τις 3 του Σεπτέμβρη. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των αιτήσεων είναι για τις ειδικότητες των μαγείρων και τεχνικών τα αντίστοιχα πτυχία, ενώ για τους ομαδάρχες το απολυτήριο λυκείου προτεραιότητα θα έχουν οι υποψήφοι με ειδικότητα παιδαγωγού. Οι μάγειρες να έχουν πτυχίο μάγειρα, ο φύλακας να έχει ένα πτυχίο ότι έχει περάσει σε μια σχολή φύλαξης. Ο τεχνίτης πρέπει να έχει ένα πτυχίο ότι είναι οικοδόμος με ένσημα ή είναι από ΙΕΚ ή από μια τεχνική σχολή. Για τους ομαδάρχες. Για τους ομαδάρχες εκεί δεν υπάρχουν κριτήρια, απλά πρέπει να είναι απόφοιτοι λυκείου.